Αχ, καλημερούδια νησταγμένα όσο δεν πάει. Πώς το λέγει αυτό που κάναμε στο TikTok του? Έχει ανέβει η νύχτα στο κεφάλι, παιδιά, και βαράει κόκκινο. Ποιος δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ? Ποιος δεν κοιμήθηκε? Ποιος πιστεύετε ότι δεν κοιμήθηκε? Αχ, παιδιά μου, έκανε τέτοια πράγματα που δεν μου έχει κάνει το παιδί ούτε όταν ήταν νεογέννητο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι του έφταξε σήμερα. Είμαι με 2 ώρες ύπνου, ακριβώς 2 ώρες ύπνου, διότι κοιμήθηκα 1 ώρα μέχρι να επεξεργαστώ το βίντεο, να μαζέψω λίγο το σπίτι, όλα αυτά. Κοιμήθηκα 1, 3 η ώρα, μας γλέντισε. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω αυτό που συνέβη. Η ώρα είναι 7.30, σήμερα έχω, παρόλα αυτά όμως, με βλέπετε έτσι, επειδή δεν με έπαιρνε ο ύπνος μετά εμένα. Σηκώθηκα και έβαλα το κραγιονάκι μου για τη μασκαρίτσα μου και το ρουζάκι μου, έτσι. Με βλέπετε. Ευτυχώς μαλλί είχα φτιάξει από χθες το βράδυ, γι' αυτό έχει μείνει μόνο στην άκρη λίγο σπάσιμο. Είχα κάνει μπούκλες, αλλά ποιος ξέρει και εγώ τι ύπνο θα έκανα. Και πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Λοιπόν, η ώρα είναι 7.30 και πηγαίνω. Μου ζήτησε ο γιατρός που σας είπα χθες να κάνω κάποιες ακόμα εξετάσεις. Οπότε πηγαίνω τώρα να δώσω το αιματάκι μου. Τώρα που σε αναλογούν. Φιλιά πολλά και να σας πάντα τη χαρή. Έκλαψα λίγο, αλλά έκατσα. Λοιπόν, τώρα πάω να σταματήσω να πάρω ένα καφεδάκι και τίποτα. Εν τω μεταξύ έχει γίνει το κραγιόν μου χάλια, έτσι. Χάλια. Πάω να σταματήσω να πάρω κανένα καφεδάκι και τίποτα λιχουδιές για τα μικρά. Να πάω σπίτι, να κατέβω στην αδερφή μου να μου φτιάξει τα νύχια. Με ό,τι υλικά έχω τέλος πάντων, γιατί τώρα δεν μπορούμε να πάμε να φτιάξουμε τα νύχια μας, γιατί τα νύχια μου είναι σε τραγική κατάσταση. Μπήκα σπίτι επιτέλους, τα γιορτινά μου μέχρι στιγμής τουλάχιστον νυχάκια είναι αυτά. Μου τα έκανε πάρα πολύ ωραία η αδερφούλα μου, δεν μπορώ να πω. Με ό,τι υλικά είχα τέλος πάντων και εγώ εδώ πέρα, ό,τι είχε και εκείνη. Εντάξει, μια χαρά βολεύτηκα, το κάναμε να φαίνεται σαν χιόνι. Και ο Αλέξανδρος έρχεται εδώ πέρα, έτοιμος για επίθεση και για παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε. Για έλα, να δούμε τι θα κάνεις. Πάμε για παιχνίδι, γιατί θέλει παιχνίδι. Και μετά θα έρθω να σας δείξω, λέω σήμερα, τι δώρα πήρα σε όλους. Σε έναν έναν. Θα σας τα δείξω σε φωτογραφίες, βέβαια, γιατί δεν τα έχω εδώ πέρα. Σας είπα ότι τους τα έχω στείλει, τα έχουν όλοι σπίτια τους. Μόλις έπλυνα παντζάρια. Μόλις ο Κανέκης βασικά έπλυνε παντζάρια. Να τα βάλουμε να γίνουν, γιατί έχουμε βάλει στο φούρνο πώς το λένε, μπριζόλες με πατατούλες και θα συνοδεύσουμε το φαγητό. Σας έχω πει εγώ ότι χωρίς σαλατικό δίπλα δεν μπορώ. Παντζαράκια που είναι η εποχή τους και είναι πεντανόστιμα. Κάποιος μικρός εθισμός στα μανταρίνια φέτος, χωρίς λόγο, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, τα αφήνω εδώ στο κομωδίνο μου, πάω να βάλω τον μικρούλι Γιαννάνη και έρχομαι τρώγοντας μανταρινάκια να σας δείξω τα δώρα που έχω πάρει σε όλους. Αχ, κατάφερα μετά από πάρα πολύ ώρα να βρω τα πράγματα και σε όχι όλα κωδικούς, γιατί κάποια έχουν εξαντληθεί και δεν μπόρεσα να βρω κωδικούς. Όπως αυτή εδώ τη στέκα, δεν κατάφερα να βρω τον κωδικό της, την βρήκα την παραγγελία μου. Πήρα στη βαφτιστήρα μου αυτή εδώ τη στέκα. Αυτό εδώ το μπλουζάκι που φαίνεται εδώ, ο κωδικός, δηλαδή αν θέλετε μπορείτε να πατήσετε stop για να το δείτε, αν σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά τέλος πάντων. Τις πήρα αυτά εδώ πέρα, τα κοκαλά και τα χριστουγεννιάτικα και το τζινάκι αυτό για να τα συνδυάσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σιτάκι αυτά όλα μαζί.
Και επειδή το πέρασα στον ένα μου τον γαμπρό, πήρα αυτό το μπλουζάκι σε μαύρο, αλλά δεν έχω βρει κωδικό. Στην μία μου την αδερφή πήρα αυτή εδώ την μπλούζα. Στον άλλο μου τον γαμπρό πήρα αυτό εδώ. Στην άλλη μου την αδερφή αυτό το φόρεμα, όπου ο κωδικός είναι αυτός. Στον βαφτιστήρα μου, στον ανιψιό μου τον έναν, πήρα αυτή εδώ την πιτζάμα. Τρελαίνομαι τα Χριστούγεννα. Θέλω να μου παίρνουν πιτζάμες τώρα. Δεν ξέρω αν μου παίρνουν πιτζάμες ένα κουτάκι Ferrero Rocher, το μεγάλο, είμαι ικανοποιημένη. Λοιπόν, αυτή την πιτζάμα πήρα που ο κωδικός είναι αυτός εδώ κάτω. Στη μικρή μου την, στο Μυρτούδι, πήρα αυτή εδώ πέρα την πιτζαμούλα. Ορίστε και ο κωδικός. Στην Έλενα πήρα αυτή εδώ πέρα την πιτζάμα. Δεν την βρήκα, μάλλον δεν υπάρχει, έχει εξαντληθεί. Τον Παναγιωτάκο που του πήρα αυτή εδώ πέρα την πιτζάμα, επειδή έχει και γενέθλια. Σήμερα κιόλας έχει γενέθλια. Το συζητάμε. Σήμερα 2 του μήνα το αγοράκι μας έχει γενέθλια. Του πήρα για να φοράει με την τζινάκια του αυτή εδώ πέρα την μπλούζα που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Ο κωδικός της. Και στον Αλέξανδρο πήρα είτε για γενέθλια είτε για γιορτή, δεν ξέρω, αυτά εδώ πέρα τα κυβάκια από την εταιρεία Little Dutch, την οποία την έχω λατρέψει. Τώρα τα έχουμε βάλει κάτι από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, είναι ανάλογα τι θα ανοίξουμε την ημέρα των γενεθλίων και τι θα ανοίξουμε την ημέρα της, της πρωτοχρονιάς που εμείς αλλάζουμε τα δώρα, παραμονή το πρωί βασικά. Και του πήρα και αυτό εδώ πέρα σε άλλο χρώμα, όμως απλά δεν το βρήκα για κάποιο λόγο. Η εταιρεία είναι η Little Dutch. Και επειδή με ρωτήσαν και οι αδερφές μου και οι γονείς μου τι δώρο θέλουμε να, τι δώρο θέλετε να πάρουμε στον μικρούλι, τους είπα ότι θέλω να μου πάρουν ένα παιχνίδι από αυτή την εταιρεία. Έχει πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, τα οποία είναι εκπαιδευτικά παιχνίδια, δεν είναι έτσι ένα απλό παιχνίδι. Και επειδή μου αρέσουν και πάρα πολύ εμφανισιακά, είναι πάρα πολύ όμορφα. Πήρα αυτά. Λοιπόν, αυτά έχω στείλει μέχρι στιγμή. Α, όχι. Ξέχασα να σας πω ότι αυτή εδώ πέρα την πιτζάμα την πήρα και για τον Παναγιώτη και για τον Γεράσιμο. Είναι δύο μου ανήψια, αλλά από διαφορετικές αδερφές. Πήρα στα ίδια αδερφιά, δηλαδή την ίδια πιτζάμα και δεν θα με χάλαγε. Και στον αδερφό του Γεράσιμο, επειδή ο Κωνσταντίνος, έλα παιδιά, επειδή είναι και βαφτιστήρας, είναι και ανιψιός και επειδή έχει και γενέθλια, έχει και γιορτή, δηλαδή θα πρέπει να του πάρω 4 ξεχωριστά δώρα. Είπα να του πάρω κάτι καλό και όχι 4 ξεχωριστά δώρα. Δηλαδή του παίρνω δώρα και σαν θεία αλλά και σαν ονά. Γιατί το θεωρώ λίγο αδικία να μην του παίρνεις δώρο και για τα δύο τέλος πάντων. Οπότε του πήρα ένα τάμπλετ. Στον κανάκι παιδιά δεν μπορώ να βρω τίποτα. Τους γονείς μου πάλι κάτι δεν έχω βρει, αλλά δεν θέλουν να είναι κάτι σε ρούχο ή κάποιο αντικείμενο. Θα τους πάρω σίγουρα γουράκια. Αλλά θέλω κάτι διαφορετικό. Αυτά ήταν. Ήταν H&M όλα. Από τα H&M τα ρούχα. Για όλους. Που τα αγαπάω εγώ τα H&M, ειδικά τα παιδικά. Τα λατρεύω. Τα περισσότερα ρούχα του μικρού είναι από εκεί. Ο μικρός δεν έχει κοιμηθεί πολύ το βράδυ και επειδή τώρα κοιμήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, έπεσε ξερός, πραγματικά. Με τόσες λίγες ώρες ύπνου ήταν λογικό. Βέβαια και εγώ με 2 ώρες ύπνου έχω αρχίσει και βλέπω αστεράκια αυτή τη στιγμή. Αλλά θα κάνω υπομονή γιατί στο πρώτο vlog μας που σας είχα πει ότι κοιμήθηκα, είχα ξυπνήσει σε τραγική κατάσταση σαν άρρωστη. Οπότε θα προσπαθήσω, θα σφίξω δόντια, μπας και καταφέρω και δεν κοιμηθώ και κοιμηθώ νωρίς το βράδυ. Έφτασε αυτή η μεγάλη ώρα της ημέρας που ανοίγουμε το πιο ωραίο κουτί όλου του κόσμου εδώ πέρα και βρίσκουμε σήμερα αυτά τα μικρά, πολύ με εκνευρίζουν εμένα. Πολύ με εκνευρίζουν, δηλαδή πραγματικά, είναι τέλεια πράγματα. Και να φανταστώ μόνο εδώ στο 24 έχει το αυγό το Kinder, έτσι. Είναι το μοναδικό μεγάλο που βλέπω που μπορεί να έχει μέσα αυγό Kinder. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Αλέξανδρε, θα έρθεις. Έχει έρθει η μεγάλη ώρα αυτή, η μεγάλη ώρα. Να ανοίξεις κουτάκι. Για έλα να δούμε το νούμερο 3, εδώ είναι. Για να δούμε τι έχει το νούμερο 3. Σταθερό κραγιονάκι, βλέπω. Και στο κουτάκι από Look Fantastic έχουμε ένα sour gel. Αυτά από τα κουτάκια μας. Η ώρα έχει πάει 9, έχει έρθει η ώρα να φάει ο μικρούλης το, να πιει το γαρατάκι του και μετά να πάμε για Νάνι. Και εκείνος και εγώ. Θα πάω τώρα μέσα, θα μαζέψω λίγο τον χαμό που έχει κάνει εκεί πέρα με τα παιχνίδια του και θα πέσω για ύπνο, διότι δεν βλέπω μπροστά μου. Δεν βλέπω τίποτα αυτή τη στιγμή. Και έχω να κάνω και μοντάζ. Έχω μοντάρει κάποια πλάνα το μεσημέρι που κοιμόταν ο Αλέξανδρος, αλλά έχω και κάποια άλλα τώρα να μοντάρω.
Τέλος πάντων, ήταν η δύσκολη μέρα τώρα. Ήταν που δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτά οπότε, σας αφήνω. Και θα σας δούμε πάλι αύριο. Ελπίζω αύριο να έχει και καλή μέρα, να μην βρέχει πάλι όπως σήμερα και να μπορέσουμε να βγούμε και την καθιερωμένη μας βολτούλα. Σας φιλώ γλυκά, γλυκά, γλυκά. Τα λέμε αύριο. Bye!